Επίκουροι έφτασαν ο Δημήτριος Υψηλάντης και ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης, καθώς και 100 κριτικοί. Από τη θάλασσα, μοίρα του ελληνικού στόλου προστάτευε τα ελληνικά σώματα. Στις 13 Ιουνίου, ο Ιμπραήμ εξαπέλυσε την επίθεση. Οι Έλληνες όμως, με καταιγιστικό πυρ, απόθυσαν τους επιτιθέμενους και οι Αιγύπτιοι αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν. Το ναύπλιο σώθηκε σε μια κρίσιμη στιγμή για τον αγώνα, χάρη στην ηρωική προσπάθεια του Μακρυγιάννη και των συναγωνιστών του. Εν τούτης, ο Ιμπραήμ για πολύ καιρό θα εξακολουθήσει να αποτελεί τη σοβαρότερη απειλή για τον αγώνα. Το Νοέμβριο του ίδιου έτους, ο Ιμπραήμ κινήθηκε προς το Μεσολόγγι για να ενισχύσει τον Κιουταχή. Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου από τους Τούρκους, υπό τον Κιουταχή, είχε αρχίσει τον Απρίλιο του 1825. Οι 5.000 υπερασπιστές της πόλης κατόρθωσαν να κρατήσουν μακριά τους Τούρκους για ένα ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η παρουσία του ελληνικού στόλου στην περιοχή, ο οποίος φρόντιζε να εφοδιάζει τις φρουρές των μικρών νησιών της Λιμνοθάλασσας και το ίδιο το Μεσολόγγι. Αλλά και η δράση του Καραϊσκάκη στην ευρύτερη περιοχή, ο οποίος διαρκώς παρενοχλούσε τους εχθρούς. Η κατάσταση αυτή γρήγορα ανατράπηκε το Δεκέμβριο με την άφιξη του Ιμπραήμ. Ξεκινούσε πλέον η δεύτερη και πιο δύσκολη φάση της πολιορκίας του Μεσολογγίου. Περισσότεροι από 25.000 Τούρκοι και Αιγύπτιοι άρχισαν να πιέζουν ασφυκτικά την πόλη και ο ανεφοδιασμός του Μεσολογγίου γινόταν μέρα με τη μέρα δυσκολότερος. Οι θάνατοι από την πείνα αυξάνονταν συνεχώς. Τελικά, στο Συμβούλιο των Οπλαρχηγών και των Προκρήτων αποφασίστηκε η έξοδος. Τρεις φάλαγγες των 1.000 ανδρών η καθεμιά, τη νύχτα της 10ης Απριλίου, όρμησαν εναντίον των πολιορκητών, οι οποίοι υποδέχτηκαν τους γενναίους αγωνιστές με καταιγισμό πυρών, αφού το σχέδιό τους είχε προδοθεί. Λίγοι διασώθηκαν, μια και οι περισσότεροι είτε έπεσαν μαχόμενοι, είτε κυρίως γυναικόπαιδα, ανατινάχθηκαν στη μεγάλη πυρίτιδα αποθήκη, την οποία πυροδότησε ο γενναίος Χρήστος Καψάλης. Το Μεσολόγγι έπεσε και οι σφαγές που ακολούθησαν κράτησαν 2 ημέρες. Ο απόϊχος των γεγονότων που διαδραματίστηκαν αναζωπήρωσαν το πνεύμα του φιλελληνισμού στην Ευρώπη. Μπροστά σε αυτό το μοναδικό στοιχείο των γενναίων της εξόδου, οι σπουδαίοι και μεγάλοι των καιρών αποφάσισαν να επέμβουν διαμεσολαβητικά στο ελληνικό ζήτημα. Μετά την κατάληψη του Μεσολογγίου, ο Ιμπραήμ επέστρεψε στην Πελοπόννησο, ενώ ο Κιουταχής κατευθύνθηκε προς την Αθήνα και άρχισε να την πολιορκεί. Εκείνη τη δύσκολη στιγμή, μόνο ο Γεώργιος Καραϊσκάκης μπορούσε να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει τις τρομοκρατημένες ομάδες των αγωνιστών της Τερεάς. Έπρεπε με κάθε θυσία να κρατηθεί η Στερεά Ελλάδα. Η κυβέρνηση τον διορίζει αρχηγό της εκστρατείας στη Στερεά και τον προτρέπει να απομακρύνει τις τουρκικές δυνάμεις που πολιορκούν την Ακρόπολη. Η ίδια, προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων, μετέφερε την έδρα της στην Αίγινα. Ο Καραϊσκάκης προσπάθησε με διάφορες επιθέσεις του στην Ανατολική κυρίως Στερεά, Αράχοβα, Φοντάνα, Δίστομο και αλλού, να απομακρύνει τον Κιουταχή από την Αθήνα, αλλά απέτυχε. Στο μεταξύ, παρά το θανάσιμο τραυματισμό του Γκούρα στις αρχές του Οκτωβρίου του 1826, οι υπερασπιστές του Κάστρου αντέδρασαν με επιτυχία στις τουρκικές επιθέσεις. Ύστερα από τις εκαθαριστικές επιχειρήσεις στη Βιωτία, ο Καραϊσκάκης επέστρεψε στην Αττική το Μάρτιο του 1827. Η επιβολή του αρχιστρατήγου στο στράτευμα ήταν απόλυτη και η αφοσίωση των στρατιωτών του στο πρόσωπό του μοναδική. Προετοίμαζε συστηματικά την επίθεση παρά τα προβλήματα που του δημιουργούσε ο άπειρος Άγγλος στόλαρχος Κοχρέιν. Ανήμερα της γιορτής του, ο αρχιστράτηγος, αν και άρρωστος, πήρε μέρος σε μια συμπλοκή κοντά στο Φάληρο, στη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο θάνατός του συγκλώνησε Έλληνες και Τούρκους.
Ένα μήνα αργότερα, στις 25 Μαΐου, η Ακρόπολη παραδόθηκε στους Τούρκους. Στο μεταξύ, ο Ιμπραήμ, μετά την επιστροφή του στην Πελοπόννησο, προσπάθησε να εξαφανίσει όλες τις επαναστατικές εστίες που υπήρχαν ακόμη στο Μοριά. Κινήθηκε δύο φορές, το Μάιο και τον Αύγουστο του 1826, εναντίον του άπαρτου κάστρου της Μάνης. Απέτυχε και στις δύο προσπάθειές του. Ο Ιμπραήμ άρχισε να πυρπολεί την αγροτική παραγωγή και οι αγρότες της Πελοποννήσου, μπροστά στον κίνδυνο του λοιμού, δήλωσαν υποταγή. Προσκύνησαν. Ο Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματά του σημειώνει χαρακτηριστικά. «Μόνον εις των καιρών του προσκυνήματος εφοβήθηκα δια την πατρίδα μου». Ο γέρος του Μοριά, με σύνθημα «Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους», εξαπέλυσε τα παλικάρια του στα χωριά που δήλωσαν υποταγή στον Ιμπραήμ και πότε με το καλό και πότε με το άγριο κατάφερε να κρατήσει τη φλόγα της Επανάστασης αναμένη. Μέσα στην αγωνία που δημιουργούσε η παρουσία του Ιμπραήμ υπήρχαν και γεγονότα όπως αυτό της ναυμαχίας στη σκάλα Σαλόνων, τη σημερινή Ιταία, 18 Σεπτεμβρίου του 1827, τα οποία έδιναν κάποιες ελπίδες για το μέλλον. Ο σπουδαίος φιλέλληνας Άμπνεϊ Άστινγκς, διοικητής μιας μικρής ναυτικής μοίρας, στην οποία περιλαμβανόταν και το ατμόπλιο Καρτερία, επιτέθηκε σε μια τουρκική μοίρα, η οποία προστάτευε τρία αυστριακά φορτηγά πλοία. Η τουρκική πλευρά είχε βαριές απώλειες, ενώ για πρώτη φορά στην παγκόσμια ναυτική ιστορία, ένα πολεμικό ατμόπλιο συμμετείχε σε ναυμαχία. Παρά τα προβλήματα,